συγκεντρωθήκαμε κάποιοι άνθρωποι και πήραμε μια πρωτοβουλία να χτυπήσουν οι καμπάνες πένθυμα την ώρα που θα ψηφίζουν το νομοσχέδιο. Ποιος πέθανε? Εσείς που μεγαλώσατε σε ορφανοτροφείο, θα θέλατε να σας υιοθετήσει ένα ομόφυλο ζευγάρι? Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Ούτε συζήτηση. Δεν είναι πράγματα αυτά! Πνευματικά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Δεν μπορούν να αποδέχομαι την αρρώστια του. Συγχαίρομαι! Τι αναθροφή θα του δώσει? Πιστεύεις τώρα ότι ζει καλά τώρα ο Κασελάκης? Μα σοβαρολογούμε τώρα? Γάμος ομοφύλων σημαίνει από χέρι κατάργηση της πατρότητας, μητρότητας. Πίσω δηλαδή ολοταχώς στο μεσαίωνα. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον γονέα 1, 2, 3 και βάλε. Τόση ψυχεδέλεια. Η τεκνοθεσία από ένα μόνο άτομο διαφέρει, γιατί διατηρεί ένα κενό στη θέση του δεύτερου γονέα και έτσι η προέλευση του παιδιού από δύο φύλλα ούτε διαστρεβλώνεται ούτε ακυρώνεται. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Ποιος το ρώτησε το παιδί αν θέλει να είναι συνέχεια δύο μαντράχαλων ή δύο μέγερων? Ποιος αυτός? 1-0! Γιατί είναι πιο δαιμόνιοι, πιο σατανικοί, να το πω έτσι, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι αυτοί εδώ. Μητώσουμε αυτούς για όλους! Όχι στην τεχνοθεσία! Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα! Για μένα είναι ασθενής. Κάτω από αυτό το φοβερό πάθος της ομοφυλοφιλίας που για την Εκκλησία Σημειωτέων αποτελεί κανονικό έγκλημα. Κατάντια, με συγχωρείτε. Για μένα είναι ένα πάθος ατιμίας και τα πάθη δέχονται θεραπεία. Γιατρέ! Και δεν μπορούμε να βαπτίζουμε δικαίωμα μια σεξουαλική παρέκκληση. Δεν θεωρώ ότι η επιθυμία που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι και δικαίωμά του. Να ζούμε ο καθένας σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Πού θα φτάναμε? Ερώτημα. Εάν ψηφιστεί, κύριε Υπουργέ, ο γάμος, όπως εσείς λέτε, των ομοφυλοφίλων, θα γεννηθούν πολλά προβλήματα. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Παρέθετη μητέρα. Καθορισμό τρίτου φίλου στα σχολεία. Ποσοστό έπειτα προσλήψεων σε δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Γονέας 1, γονέας 2. Διαφορετικές τουαλέτες. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο. Θα υποχρεώσετε τα μαγαζιά να έχουν τρίτη και τέταρτη τουαλέτα. Ρε παιδιά. Και η μαλακία έχει τα όρια της. Που αν όλα στηρίζονται για να έχουμε γάμο στην αγάπη, τότε θα υπήρχε αντίστοιχο αίτημα και από τους πολυγαμικούς. Κάποια με τσέχασε. Πού θα σταματήσει αυτή η παράνοια? Μιλάμε για τρέλα κανονική. Αν αύριο εγερθεί ένα ζήτημα, ναι, που θα λέει και γιατί τα αδέρφια μεταξύ τους, αν αυτό νιώθουν, να μην μπορούν να συνάψουν σχέση. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Το λέει η Εκκλησία. Περίμενε. Εδώ παιδιά λέει η Εκκλησία πάμε καλά να κάνει και υποστηρίζει τη θέση. Θα μπορούσε ένας αδερφός να παντρευτεί την αδερφή του? Την αγαπάει. What are you doing, step-bro? Εάν τυχόν το νεογέννητο στρέψει το βλέμμα προς τη μητέρα και θέλει φυλασμό και στη θέση της βρίσκεται κάποιος άλλος, δεν συγχαίει τις πληροφορίες? Δεν ξέρω. Εγώ έχω αρτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες. Τι να κάνουμε? Μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε ομοφοβικοί. Γιατί να είμαστε ομοφοβικοί? Από πού και ως πού? Γιατί είμαστε από αυτούς που σπρώχνουμε αντί να μας σπρώχνουν? Για όνομα του Θεού. Ελά Χριστέ και Πανάγια, έλα φύγε. Καλώς επιστράτευση ένοπλη. Οπα. Τον ελληνικό λαό. Δεν θα περάσει ο κινεδισμός μέσα στην Ελλάδα. You shall not pass. Τώρα πάρτε όπλα. Ελάτε στον Άγιο Παντελήμωνα τώρα! Ελάτε! Πού κατάντησε αλήθεια η Ελλάδα? Ελλάδα 2.0. Αλλά αυτοί είστε.